Εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου της Ζωπιού Σταυρού. Μια γιορτή η οποία και μόνο που ακούμε τη λέξη γιορτή χαιρόμαστε. Αλλά μια γιορτή η οποία και μόνο που ακούμε τη λέξη Σταυρός στενοχωριόμαστε. Γιατί πολύ απλά έχουμε συνδέσει τον όρο και την έννοια Σταυρός με τις δυσκολίες, με τις δοκιμασίες, με τα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας και πολύ δε περισσότερο με αυτά τα οποία απλά έρχονται χωρίς να τα προκαλέσουμε εμείς στην ζωή μας, ούτε στο ξεκίνημά τους, ούτε και στην πορεία μας. Και εκεί δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, εκεί έχουμε πολλούς λογισμούς και εκεί ίσως κάπου πολλές φορές ως άνθρωποι μπερδευόμαστε. Τα πράγματα όμως για την Εκκλησία μας, για την πίστη μας, είναι υπερβολικά απλά, θα έλεγε κανείς. Είναι μία άλλη φιλοσοφία, μία άλλη διάσταση, αν θέλετε, με την οποία βλέπουμε την καθημερινότητά μας. Και αυτή πηγάζει από την ζωή του ίδιου μας, του Κυρίου μας και Θεού μας, Ιησού Χριστού. Δηλαδή, βλέπουμε τον Χριστό όταν ήταν εδώ στην επίγεια ζωή του ανάμεσά μας, ο Φθαλμοφανός, στα 33 χρόνια αυτά τα οποία έζησε εδώ επάνω στη γη, τον βλέπουμε να περνάει πολλές δυσκολίες. Το αποκορύφωμα όλων ήταν να μαρτυρήσει με τον πιο ατιμωτικό θάνατο της εποχής εκείνης, τον σταυρικό θάνατο. Όταν την εποχή εκείνη ήθελαν να εξευτελίσουν κάποιον, τότε τον καταδίκαζαν σε σταυρικό θάνατο. Έτσι ακριβώς έκαναν και με τον ίδιο τον Χριστό, καθώς η ζήλια, η κακία και το μίσος των γραμματέων και των φαρισαίων της πλειονότητάς τους και του κόσμου τους οδήγησε ώστε να τον θανατώσουν, να τον οδηγήσουν στο μαρτύριο με τον πιο ατιμωτικό τρόπο της εποχής εκείνης. Μόνο και μόνο γιατί τους ενοχλούσε ο κρυστάλλινος, ο αληθινός, ο πραγματικός, ο θεϊκός λόγος του, αυτόν τον οποίον έπρεπε και οι ίδιοι να είχαν αποδεχθεί και να έκαναν πράξη στην ζωή τους. Αλλά το μυστικό είναι ακριβώς εδώ, ότι ο Χριστός μας με αυτήν τη θυσία, με την εκούσια, με την θέλησή του και από την πολύ του αγάπη για εμάς, για το τελειότερο δημιούργημά του, τον άνθρωπο, μετατρέπει αυτό το ατιμωτικό σύμβολο της εποχής σε ιερό σύμβολο. Στο ιερό σύμβολο. Στο ιερό αυτό σύμβολο το οποίο το έχουμε τόσους αιώνες τώρα, το προσκυνούμε και μας σώζει μέσα από τη δύναμή του. Στο ιερό αυτό σύμβολο το οποίο τρέχουν οι δαίμονες οι ίδιοι. Στο ιερό αυτό σύμβολο, το οποίο είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το ιδιαίτερο και το αγιασμένο. Επάνω σε αυτό μεταλαμπαδεύτηκε, αν είναι σωστός ο όρος, η χάρις του ίδιου μας του Θεού, η χάρις του Κυρίου μας και Θεού μας Ιησού Χριστού, του Τριαδικού μας Θεού. Και έτσι, από εκείνη τη στιγμή, κανένας χριστιανός δεν φοβάται αυτό το σύμβολο. Κανένας χριστιανός δεν στενοχωριέται. Απέναντίας παίρνει δύναμη. Απέναντίας παίρνει χαρά, παίρνει κουράγιο για να συνεχίσει την πορεία, την εδώ πορεία της ζωής του. Έτσι ακριβώς είναι και η ζωή του χριστιανού. Έτσι ακριβώς πράττει και ο χριστιανός. Και όταν λέμε χριστιανό, εννοούμε τον πραγματικό χριστιανό.
Και αν ακόμη έχουμε τις ανθρώπινες αδυναμίες μας και δεν τα καταφέρνουμε στο 100%, προσπαθούμε έτσι να πράττουμε και εμείς. Πώς να μετατρέπουμε το κακό σε καλό. Αυτό έκανε ο Χριστός μας, αυτό καλούμαστε να κάνουμε και εμείς. Όταν έχουμε τις θλίψεις μας, όταν έχουμε μάλλον τις δοκιμασίες μας, και δοκιμασίες εννοούμε τις δύσκολες καταστάσεις για τις οποίες δεν ευθυνόμαστε εμείς, τότε σε αυτή την περίπτωση εμείς έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Εάν θα τις αντιμετωπίσουμε κατά άνθρωπον ή κατά Θεό. Αν δηλαδή θα τις αντιμετωπίσουμε σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική ή σύμφωνα με την λογική του Θεού. Εάν δηλαδή τα αντιμετωπίσουμε όπως εμείς πιστεύουμε ή όπως μας δίδαξε πρώτος ο Χριστός και κατόπιν όλοι οι Άγιοι μας με το παράδειγμά τους. Εάν λοιπόν εμείς στις δυσκολίες τα βάλουμε με τον Θεό, κατηγορήσουμε τον Θεό και επιλέξουμε ακόμη και να αποστασιοποιηθούμε από αυτό, τότε αυτή η δυσκολία γίνεται ακόμη πιο αφόρητη για εμάς και προσθέτουμε μεγάλο ψυχολογικό βάρος από αυτό που ήδη είχαμε και σε αυτό οφειλόμαστε αποκλειστικά εμείς. Εάν όμως αυτή τη δυσκολία, αυτή τη δυσκολία προσπαθήσουμε και γίνει αφορμή ουσιαστικά και επιλέξουμε να έρθουμε πιο κοντά στον Θεό, να γονατίσουμε μπροστά και να ομολογήσουμε την αμαρτωλότητά μας, την αναξιότητά μας, να ομολογήσουμε ότι είμαστε ένα τίποτα και να το παραδεχτούμε και να ζητήσουμε μόνο το ελεός Του και την χάρη Του, τότε αυτή η δοκιμασία γίνεται αφορμή να πλησιάσουμε τον ίδιο τον Θεό και γίνεται αφορμή να σηκώσουμε αυτό το σταυρό ακόμη και να είναι σε εμάς ακόμη πιο ελαφρύς από αυτό το οποίο φαίνεται. Γιατί ακριβώς εκεί, ακριβώς όταν εμείς ταπεινωνόμαστε, έρχεται η χάρις του Θεού και εκεί όπου έρχεται η χάρις του Θεού, αυτός ο Θεός είναι που παίρνει τον πόνο, αυτός ο Θεός είναι που παίρνει τη δυσκολία, τη δοκιμασία, που παίρνει την θλίψη και τη στεναχώρια και τη μετατρέπει σε χαρά. Τη μετατρέπει σε αγάπη, τη μετατρέπει σε χαρά, τη μετατρέπει σε ειρήνη, στον καρπό δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Είναι στο χέρι το δικό μας το τι θα επιλέξουμε. Στο αν θα επιλέξουμε να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και να πορευτούμε στα βήματα του Χριστού μας ή αν θα επιλέξουμε να παραμείνουμε στο ύψος μας, αν θέλετε, και να φύγουμε αντίθετα από τα βήματα του ίδιου μας του Χριστού. Ίσως το να επιλέξουμε την απομάκρυνσή μας από τον Θεό να είναι το πιο εύκολο στην ανθρώπινη λογική και να θέλουμε έτσι ουσιαστικά, μάλλον δεν θέλουμε, αλλά εν τέλει εγκλωβιζόμαστε μέσα στον εαυτό μας. Ενώ όταν ακολουθούμε τα βήματά Του, εκείνη την ώρα είναι με δύσκολο να το κάνουμε, γιατί είναι δύσκολο να ταπεινωθούμε, αλλά κατόπιν έρχεται μέσα μας ο ίδιος ο Χριστός και μας αλλοιώνει. Έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και μας μεταμορφώνει πνευματικά και αλλάζουμε τελείως, μόνο και μόνο γιατί Αυτός συγκινείται, γιατί εμείς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τα δικά Του βήματα. Είναι στο χέρι μας λοιπόν το πώς θα προχωρήσουμε στη ζωή μας. Και έτσι, οτιδήποτε και να μας συμβαίνει, για εμάς μόνο κακό δεν θα είναι. Απέναντίας θα είναι αφορμή καλού, γεννήσεως του καλού, αφορμή πνευματικής πρόοδου. Όσες φορές ρώτησαν τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, Μέγα Αθανάσιο, πότε ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής σας,
όλοι τους και ακόμη περισσότεροι ομολόγησαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ακόμη από ό,τι ζούσαν, ότι η καλύτερη περίοδος τους ήταν η περίοδος όπου βρίσκονταν σε εξορία. Κάτι το οποίο στα ανθρώπινα αυτιά ακούει περίεργο και αδιανόητο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, να ζήσουμε, μάλλον αν θέλουμε να το ζήσουμε μπορούμε και εμείς, αλλά είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε εάν δεν το ζήσουμε. Το τι θα ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι, τι χάρη θα τους είχε στείλει ο Θεός, όταν ακριβώς τους είχαν αδικήσει και είχαν περάσει τα περισσότερα χρόνια της πατριαρχίας τους στην εξορία. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός μας. Μας καλεί να Τον ακολουθήσουμε και μας καλεί να εμπιστευτούμε σε Αυτόν τον Σταυρό και να ξέρουμε ότι εφόσον ακολουθήσουμε τα βήματά Του, θα μας τον κάνει ακόμη πιο ελαφρύ από αυτό που πιστεύουμε και από αυτό που φανταζόμαστε. Και στο τέλος θα μας δώσει την χάρη Του, γιατί μας πλαθνίζεται και μας αγαπάει. Εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι να κάνουμε αυτό το βήμα ελεύθερα και από αγάπη προς τον ίδιο τον Θεό μας, χωρίς να επιζητούμε ανταπόδοση από αυτό. Μόνο και μόνο γιατί αγαπάμε, ελεύθερα να θυσιαστούμε για χάρη Του, για χάρη μας, εμείς θα ωφεληθούμε. Έτσι, ο Σταυρός είναι για εμάς το ιερό μας σύμβολο και έτσι προχωράμε στη ζωή μας και τον έχουμε καθημερινά και κάνουμε το Σταυρό μας πάντοτε, συνεχώς, δηλώνοντας έτσι και ομολογώντας την πίστη μας και ζητώντας την χάρη Του να μας προστατεύει σε όλη μας τη ζωή. Αμήν.